στη συνέχεια του σημερινού κηρύγματος είναι οι επιστημονικές ανακαλύψεις της σοφίας. Σήμερα η επιστήμη εφαρμόζει για την καλυτέρευση τάχατες του ανθρώπου, πλην όμως πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις που λέγονται ανακαλύψεις κρύβεται το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Όλα κινούνται για να φτάσουν σε ένα τέρμα, το οποίο τέρμα ονομάζεται παγκόσμιος κυβέρνησης. Και στην κυβέρνηση αυτήν, η οποία σήμερα έχει πολλούς οι οποίοι αγωνίζονται για να επιτύχουν το επίτευγμα αυτό, θα είναι κεφαλή της πυραμίδος ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει οπωσδήποτε τον κόσμο. Δεν πρόκειται να παρέλθει το ποτήριον τούτο το πικρό. Όσες κινήσεις και αν κάνει ο άνθρωπος, όσες διαμαρτυρίες και αν επιτύχει, όσες φωνάς και αν φωνάξει, δεν πρόκειται να παρέλθει το ποτήριον τούτο το πικρό από την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότης θα δεχθεί οπωσδήποτε τον Αντίχριστον. Εκείνοι οι οποίοι θα γλιτώσουν από τα νύχια του θα είναι μόνον όσοι ευρίσκονται μέσα στην κυβωτόν η οποία ονομάζεται Εκκλησία του Χριστού. Όσοι έχουν ως ζωή των τα μυστήρια της Εκκλησίας, όχι οι τυπικοί χριστιανοί. Όσοι είναι συνειδητοί χριστιανοί και ζουν μυστηριακή ζωή, μόνον αυτοί θα γλιτώσουν. Οι άλλοι όλοι με το πρώτο φύσιγμα του Αντιχρίστου θα εξαφανιστούν, αδερφοί μου. Δι' αυτό δεν μας συμφέρει να είμεθα χριστιανοί μόνον κατ' όνομα. Οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι εξομολογούνται τακτικά, κοινωνούν, δεν αποχωρίζονται του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται, είναι εκείνοι οι οποίοι εκκλησιάζονται, είναι εκείνοι οι οποίοι νηστεύουν, είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν με μία λέξη εκείνα τα οποία ο Θεός είπε. Τα άλλα όλα, αδερφοί μου, όσα έρχονται είναι αρχή οδύνων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι τα πάντα τίνουν, οδηγούν δηλαδή προς μία κατεύθυνση η οποία ονομάζεται καινούργια ταυτότητα. Στην καινούργια αυτήν ταυτότητα θα έχουμε τόσες εκπλήξεις τας οποίας ούτε στον ύπνο μας δεν τας έχουμε ειδεί. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμόν. Ημέν το μέν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής. Μην νομίσετε ότι θα παρέλθει όσες διαμαρτυρίες και αν πράξει ο άνθρωπος, όσους δρόμους και αν διανύσει και όσα πανώ και αν υψώσει. Τα πάντα θα γίνουν. Γιατί? Διότι τα είπε ο Θεός. Τα γράφει το βιβλίο το αιώνιον του Θεού. Τα γράφει η Αποκάλυψη. Δεν πρόκειται να παρέλθει. Δεν πρόκειται δηλαδή στον ποταμό ο οποίος οδηγείται με πείσμαν να έρθει κανείς να ανακόψει τον ποταμό αυτόν. Ο ποταμός αυτός θα κατακλείσει την οικουμένη ολόκληρο. Θυμηθείτε όταν στο περασμένο μας κήρυγμα σας ανέφερα από τις αποκαλύψεις αυτές που ονομάζονται επιστημονικές,
Συγκλονίστηκεν η συνείδηση του κάθε ενός μας. Και τώρα με αυτά που θα ακούσουμε απόψε θα συγκλονιστούμε έτσι περισσότερο. Και ακόμη δεν σας φανερώνω όσα έχω διαβάσει. Όσα διάβασα δεν σας τα φανερώνω. Σας φανερώνω μόνο τα πιο κεντρικά σημεία. Σήμερα, αδερφοί μου, θα βρισκόμεθα προ μιας εκπληκτικής μεθοδίας του διαβόλου. Ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει τον κόσμο οπωσδήποτε. Ποιος θα σωθεί, αυτό θα μας απασχολήσει. Όχι ότι θα κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Αυτό θα γίνει, το είπε ο Θεός. Δεν μπορεί να παρέλθει. Εμάς πρέπει να μας απασχολήσει πώς θα γλιτώσουμε από τον Αντίχριστο. Σας ανέφερα και άλλοτε όταν ρωτήθη ο Ιερός Χρυσόστομος πού είναι η κόλαση, πού ευρίσκεται η κόλαση. Και εκείνος ο Άγιος άνθρωπος απήντησε, μη σε νοιάζει που ευρίσκεται, να σε νοιάζει να γλιτώσεις από αυτή. Και αυτήν τη στιγμή μην νομίσετε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έρθει. Θα έρθει οπωσδήποτε. Τώρα, εάν θα τον φτάσουμε εμείς ή αν θα τον φτάσουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, άγνωστο, πλην όμως τα βήματα του ακούονται, αδερφοί μου, και τα βήματα του είναι αυτά τα οποία ονομάζονται επιστημονικές ανακαλύψεις. Και βρισκόμεθα τώρα εις το σημείο εκείνον όπου η Αμερική έλαβε διάφορα ονόματα εις τα σχέδια τα οποία ανεκάλυψε. Και είπαμε ότι εις τα σχέδια τα οποία ανεκάλυψε ανέφερε τας διαφόρους ονομασίας μεταξύ των οποίων σχέδιο γαλάζιο πουλί, σχέδιο Αγκινάρα, σχέδιο MK-Δέλτα και τέλος MK-Ούλτρα. Και μείναμε εις αυτάς για να δούμε έτσι περισσότερον ποιες ανακαλύψεις έχει σήμερα τόσο η Ανατολή όσο και η Δύση. Και αναφέρθουμε εις τας διαφόρους ειδήσεις τας οποίας γράφουν οι εφημερίδες, πλην όμως ο κάθε ένας τας περνά απαρατηρήτους, δεν δίνει σημασία. Εις αυτάς τας μικράς αναγγελίες υπάρχει όλο το μυστικό του Αντιχρίστου. Δηλαδή εισάγει ολίγων κατολίγων το δηλητήριο χωρίς να το αντιληφθούμε, για να φτάσουμε εις ένα σημείο, για να φτάσουμε εις ένα σημείο το οποίο σημείο θα είναι ο θάνατος. Και αλίμονον και τρισαλίμονον, αδερφοί μου, εάν δεν προλάβουμε να σωθούμε. Σας αναφέρω ορισμένες ανακοινώσεις εις τας εφημερίδες, τας οποίας όμως ουδής έδωσε προσοχή και εις το τέλος θα αναφερθούμε γιατί δεν δίδαμε προσοχή. Επί παραδείγματι, είδησης πρώτη, συνέχεια του προηγουμένου κηρύγματος. 27 Οκτωβρίου 1972 αναφερόταν η είδηση αυτή ότι ο δόκτωρ Λόρενς Πίνεου του Ινστιτούτου Ερευνών του Στάνφορτ κατασκεύασε μια ειδική συσκευή ελέγχου της κινητικότητος όλων των μελών του ανθρωπίνου σώματος. Ο ίδιος επιστήμονας επισήμανε ότι δια της ειδικής αυτής συσκευής η δύνατο να ελέγξει 200 σημεία της βάσεως του εγκεφάλου και η δύνατο να προκαλέσει κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος με την βοήθεια ηλεκτρικών όσεων, οθήσεων δηλαδή. Συμπέρασμα. Η κινητικότητα του σώματος μπορούσε να ελεγχθεί εξωτερικώς με ηλεκτρικές διεγέρσεις των καταλλήλων σημείων του εγκεφάλου. Όλα αυτά επιτυχάνονται εκ του μακρόθεν δια της πιέσεως ενός κομβίου. Αυτός ο ηλεκτρονικός διεγέρτης είναι σήμερα ένα όπλο ακατανίκητον εις τα σχήρας των μελών του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είδησης δευτέρα.
27 Οκτωβρίου 1973, ύστερα δηλαδή από ένα ακριβώς χρόνο, μετά τη δημοσίευση της πρώτης ειδήσεως, ο Δόκτωρ Ρος Έιλτι εις το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια εις το Λος Άντζελες υποστηρίζει μετά των συνεργατών του ότι παιδεία ηλεκτρικών συσκευών που παράγονται από μηχανάς μπορούν να επιδράσουν ανενόχλητα εις τον εγκέφαλο του καθενός ανθρώπου και να επηρεάσουν εις αφάντας των σημείων της συμπεριφοράς μας. Οι έρευνες, προσθέτει ο ίδιος επιστήμων, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα θέτουν σαφώς το ζήτημα κατά πόσον έχουμε στην διάθεσή μας έναν μέσο που έχει την δύναμη να μεταβάλει τη συμπεριφορά του ανθρώπου, ένα όπλο δηλαδή του Αντιχρίστου εναντίον ολοκλήρου της Οικουμένης. Ήδη στις 3, 9 Ιανουαρίου 1980, η είδηση αναφέρεται στον ίδιο επιστήμονα Δόκτωρ Έιλτι, ο οποίος με την ίδια προσπάθεια των πειραμάτων του δείχνει ότι η τεχνολογία των μικροκυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μεθόδων αλλοιώσεως της χημικής ουσίας του εγκεφάλου. Αλλαγή δηλαδή συμπεριφοράς χωρίς φάρμακα, χωρίς χειρουργική επέμβαση και χρήση ηλεκτρονικών καλωδίων. Ήδη στις 4, Σεπτέμβριος 1968, δύο επιστήμονες των Πανεπιστημίων Σασκάτσουαν του Καναδά και Τρέντον της Νιου Τζέρσεϊ της Αμερικής ανεκάλυψαν ένα πομπό που δημιουργεί άγχωση στους ανθρώπους και καταλήγει η είδηση. Θα ειδύνατο η χρησιμοποίηση ενός θυού του πομπού εκ των μακρόθεν να δημιουργήσει άγχος εις ένα δωμάτιο γεμάτο από ανθρώπους και να αδειάσει μέσα σε 15 λεπτά, χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουν ήδη γιατί εγκατέλειψαν το δωμάτιο και τον χώρο αυτών. Όλα αυτά τα επιτεύγματα καταλήγουν στο σχέδιο MK Ultra του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αφού με παρόμοιον τρόπο κτίριο τεράστιο με 3.000 ενίκους δύναται να καταστούν ανίκανοι να αντιδράσουν δια της χρησιμοποιήσεως τιούτων μεθόδων. Δηλαδή, εάν φανταστούμε έναν ουρανοξύστην της Αμερικής, μπορεί κάποιος καταλήλως με ένα κομπίο, με ένα κουμπί δηλαδή, να πατήσει το μηχάνημα αυτό και ολόκληρο αυτό το κτίριο που είναι γεμάτο από ανθρώπους να είναι ανίκανοι να κινηθούν ακόμη από τη θέση. Η τελευταία όμως ανακοίνωση με τεράστιον αντίκτυπο στους ανθρώπους είναι η είδηση ότι το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύεται ότι διενεργεί έρευνες γύρω από τον εντοπισμό σοβιετικών υποβρυχίων. Να το προσέξουμε τούτο για να δείτε τον αντίχριστον πώς εργάζεται. Με την βοήθεια ψυχικών μέσων. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν 5 χρόνια αξιωματικός του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού συνεργαζόταν με Mentium, καθαρή συνεργασία μαγείας, για να πληροφορηθεί τας αναμενωμένας πορείας των υποβρυχίων της Ρωσίας εις τας ανατολικάς ακτάς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δια την επιτυχία των πειραμάτων των, οι Αμερικανοί δεν παρέλειψαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και την χρήση όλων των ναρκωτικών ουσιών. Έφτανε μόνον δι' αυτούς να επιτύχουν τα πειράματά τους. Το πλέον δε επονίδιστον δι' αυτούς είναι ότι εδοκίμασαν τα πειράματά των και εις τους ιδίους τους Αμερικανούς στρατιώτες κατά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ. Φαίνεται πως πειράματα με χημικά ουσίας αναφέρουν έγκυρα επιστημονικά περιοδικά είχαν γίνει και σε Αμερικανούς στρατιώτες στο Βιετνάμ. Αφού επέστρεψαν δε εις την πατρίδα των, επέστρεψαν με τρύπες εις την μνήμη των. Ένα ψυχολογικός δηλαδή πόλεμος εναντίον εκείνων που επολεμούσαν. Από αυτόν τον πόλεμο που έγινε το ηχοάλι του θανάτου της Αμερικανικής νεολαίας, ουδέν απέμεινε η μόνον ευχάριστες αναμνήσεις εις τας παραλίας του Βιετνάμ και ανερμήνευτοι εφιάλτες και φόβοι.
Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος είναι ένα τεράστιο και φοβερό όπλο, ανώτερο και από την ατομική ενέργεια. Η ανακοίνωση στην οποία έκανε ειδικό επιστήμον έχει τεράστια σημασία δια των μελλοντικών πόλεμων του Αντιχρίστου, δια να υποτάξει ολόκληρον τον κόσμο κάτω από την διαβολική του πανουργία. Έχουμε, λέγει η επιστημονική ανακοίνωση, εις τα σκαριά μας μία επιστήμη με τεράστια σημασία, ένα όργανο που η κοινωνική του δύναμη θα κάνει να φαίνεται αδύναμη και αυτή ακόμη η ατομική ενέργεια. Ανακοίνωσης επιστήμονος σοβαρού. Μία ανάλογος δήλωση έγινε στις 13 Ιουνίου 1975, όταν ο Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, που επρότεινε στους Αμερικανούς την σύναψη συμφωνίας για την απαγόρευση νέου τύπου όπλου μαζικής καταστροφής, δεν ετώνησε ο ίδιος αν κατέχει η Σοβιετική Ένωση τα αυτά τρομακτικά όπλα. Είπε όμως ότι η σύγχρονη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε σημείο που φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας ακόμη περισσότερων τρομερών όπλων από τα πυρηνικά. Στην Δύση διέρευσαν πληροφορίες ότι στην Σοβιετική Ένωση γίνεται χρήση της παραψυχολογίας. Τι είναι παραψυχολογία? Είναι η μελέτη παραψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με δυνάμεις του ανθρωπίνου εγκεφάλου που παραμένουν σε λανθάνουσα ή ημιλανθάνουσα κατάσταση. Προσπάθησα οπωσδήποτε, όσο μου είναι το δυνατό, να απλουστεύσω τα επιστημονικά λέξεις για να γίνουν κατανοητές. Πλην όμως, προσέχετε σας παρακαλώ, μην παρερμηνεύετε ό,τι λέγω και να φύγετε από εδώ και να πάτε να λέγετε άλλο. Προσέξετε το αυτό. Είναι κακό τόσο για την ψυχή σας, όσο και δι' εμέ που σας ομιλώ. Ό,τι σας λέγω είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, κύρους στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι φυλάδια δηλαδή, αλλά επιστημονικά περιοδικά. Δι' αυτό ό,τι σας λέγω, προσέχετε, μην τα παρερμηνεύετε, διότι είναι κακό για την ψυχή σας. Η παραψυχολογία ουδεμίαν σχέση έχει με την ψυχολογία. Ηχητικά, μόνον στην ακοή κάτι δίνει. Αυτή η παραψυχολογία έγινε πλέον η επιστημονική μελέτη ανεξηγήτων φαινομένων, όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση με αντίστοιχη έδρα στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Πιστεύουν ότι η εφαρμογή παραψυχολογίας και η ενέργεια με τηλεκατευθυνωμένη κατεύθυνση εκ του μακρόθερου θα μπορούσε να πείσει άτομα να γνωρίζουν χωρίς να γνωρίζουν τίποτε, να υιοθετήσουν τα επιθυμητά κοινωνικά και πολιτικά τάσεις των κομμάτων. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσουν τα κόμματα αυτά τα τηλεπικοινωνιακά, τηλεκατευθυνόμενα εκ του μακρόθερου πειράματα, μπορούν κάλλιστα να σε πείσουν να ψηφίσεις αυτούς τους οποίους εσύ δεν θέλεις. Δηλαδή, ένα οποιονδήποτε κόμμα να δύναται χρησιμοποιώντας μεθόδους παραψυχολογίας να μεταπίσει χιλιάδες ψηφοφόρων να δεχτούν τα ειδικά του συνθήματα και τελικώς να δοθούν οι ψήφοι εις το κόμμα το ίδιο. Μία ανακοίνωση ενός σοβιετικού επιστήμονος προκαλεί πραγματικά τον φόβο σε σχέση με την χρήση της παραψυχολογίας. Όταν ανακοίνωσε, τα κατάλληλα μέσα χρησιμοποιηθούν με έξυπνον τρόπο, είναι δυνατόν να διαμορφωθεί η συνείδηση οποιοδήποτε ανθρώπου ούτως ώστε να κάνει χρήση όλων των ικανοτήτων του για την δημιουργία παντός κακού ή εγκλήματος
ενώ ταυτοχρόνως την ίδια ακριβώς στιγμή να διατηρεί την πεποίθηση, να πιστεύει δηλαδή ότι υπηρετεί έναν τίμιο σκοπό. Δηλαδή να βγει στον δρόμο κάποιος, να σκοτώνει εκείνους που περνούν και μέσα του να λέγει ότι κάνει μία αρετή, κάνει μία εξυπηρέτηση στην κοινωνία. Με τέτοια αλλαγή μέσα στην ψυχολογία του ανθρώπου. Ό,τι κάνει δηλαδή το μεγαλύτερο εθνικό ευεργέτημα ή το μεγαλύτερο κατόρθωμα που εξυπηρετεί όλον τον κόσμο. Στην ακρίβεια όμως να διαπράττει το μεγαλύτερο κακό ή το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα. Κάτι παρομοία ενεργεία θα χρησιμοποιήσει στο εγγύς μέλλον ο Αντίχριστος που θα πείσει τα κατά τα έθνη και κράτη λαούς υπάρχοντα όργανα του να ομιλούν περί επικειμένης καταστροφής του κόσμου. Και τούτο γίνεται σήμερα, παρακαλώ. Οι Εβραίοι έχουν στήσει πανό εις ολόκληρον σχεδόν την Αμερική και φωνάζουν και ορίονται ότι ο κόσμος θα καταστραφεί διότι δεν υπάρχει ειρήνη και μόνο όταν έρθει ο Χριστός τους θα δώσει την ειρήνη, δηλαδή για τον Αντίχριστο. Αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι πράγματα τα οποία είναι όνειρα, είναι πραγματικότητα. Δι' αυτό προετοιμάζουν ακριβώς το έδαφος για να φτάσει η λεγόμενη παγκόσμιος κυβέρνησης με επικεφαλής των Αντίχριστων. Ως εκ τούτου μία και μόνη λύση υπάρχει, η δημιουργία μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως με μόνον κυβερνήτη και βασιλεία των Αντίχριστων. Επ' αυτού θα αναγνώσουμε, αδερφοί μου, την είδηση την οποία με δημοσίευσε ο Ορθόδοξος Τύπος τις 12 Δευτέρου 88 με επικεφαλίδα Παγκόσμιος Κυβέρνησης Ανόβερον 19 Πρώτου 88. Κύριε Διευθυντά, εις πρόσφατον πολυτελή έκδοση μασονικού περιοδικού όπερ διανέμεται ακόμη και από περίπτερα δωρεάν, ανεγνώσαμε ο Ιησούς Χριστός εννοεί τον Αντίχριστον και η παγκόσμιος κυριαρχία του είναι πολύ πλησίον μας. Τα βήματα του ακούγονται ήδη και πολύ σύντομα θα τον υποδεχθούμε. Αυτό λέγουν τα περιοδικά. Η σημερινή δε ημερεσία γερμανική εφημερίδα ανεγνώσαμε και παραθέτουμε εις πιστή μετάφραση άνευ σχολείων. Ειρήνη μέσω μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως. Μόσχα 17 Ιανουαρίου. Ρέουτερ. Ο προσκύμενος εις των αρχηγών του κόμματος Μιχαήλ Κορβασιόφ, Σοβιετικός ιδεολόγος Γεώργ Σαχναζάρο υπεστήριξε το Σαββατοκυρίακο το σύστημα μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως ως εγγύηση δια την ειρήνη και το μέλλον της ανθρωπότητος. Ο Σαχναζάρο, ο οποίος παίζει ηγετικών ρόλων εις το πολιτικό προσκήνιο του Γκορμπατσόφ, ισχυρίστη εις εν δημοσίευμα της εφημερίδος του κόμματος Πράβδα ότι με την ιδέα εγκαθιδερήσεως μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως εισχωρήθησαν το πρώτον και προπολούιδη χρόνου επιστήμονες οραματιστέ τους οποίους όμως ακολούθησαν και ακαδημαϊκοί. Μετά την Χιροσίμα και τον Αγκασάκη πολλοί από αυτούς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εις το μέλλον η ανθρωπότης θα δυνηθεί να αποφύγει την καταστροφή της μόνο μέσω μιας παγκοσμίου κυβερνήσεως. Το ασυμβίβαστο μεταξύ της παγκοσμίου κυβερνήσεως και της εθνικής κυριαρχίας δύναται να επιληθεί με το σχέδιο ενός ακεραίου κόσμου με αμοιβαίας εξουσιότητας, υπεξουσιότητας. Εις παλαιότεραν έκδοση του μασονικού περιοδικού είχαμε αναγνώσει, εν παραφράση, ο Πάπας πρωτοστατεί με δική μας υποστήριξη στην κατασκευή μιας πανθρησκείας
Δηλαδή, τούτο το οποίο δίνουν σήμερα να γίνει οικουμενισμός, η θρησκεία, τούτο είναι ενέργεια του Αντιχρίστου, η οποία θα οικοδομηθεί στα ερείπια των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών. Δηλαδή, όλες οι άλλες θρησκείες θα εγκαταλειφθούν και θα γίνει μία πανθρησκεία, όλες οι θρησκείες και μία παγκόσμιος κυβέρνησης. Όταν ο Πάπας γίνει παγκόσμιος πολιτικός θρησκευτικός ηγέτης, ενώνοντας τους διαφόρους θρησκείας κάτω από τη ράβδα του, τότε θα τον αποκαλύψουμε και θα του αφαιρέσουμε αυτή τη στιγμή των θρόνων, δια να παραδοθεί στον Ιησούν Χριστόν, εννοεί τον Αντίχριστο. Και τελειώνει η είδηση σε αυτή, αδερφή μου, η οποία είναι συγκλονιστική. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία εις το μέλλον θα τελειοποιηθούν περισσότερο. Δια αυτών των προγραμμάτων, δια της παραψυχολογικής μεθόδου, δίνονται ευκόλως να μεταδοθούν είτε δια της τηλεοράσεως, είτε με καθαρά τηλεπαθητικά μέσα, με ειδικούς δηλαδή πομπούς και μηχανήματα. Εδώ εις το σημείο τούτον καταλαμβάνει την καλή, την τρομακτική δύναμη που μπορεί να έχει μια αθώα τηλεόραση που βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στο σαλόνι ή την γωνία της κάθε μιας κατοικίας. Τα περισσότερα σχόλια περισσεύουν. Ορισμένες εκπληκτικές ανακοινώσεις στο επίσημο περιοδικό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών με τίτλο «Το νέο πνευματικό πεδίο μάχης», ο Σάκης ανακοινώσκονται προξενούν τρόμων και φόβων μεγάλων. Ας ακούσουμε τι λέγουν αυτές οι ανακοινώσεις. Υπάρχουν αυτήν τη στιγμή οπλικά συστήματα που λειτουργούν με την ενέργεια του νου, δηλαδή μόνο με τη σκέψη αυτών των συστημάτων η ικανότητα προκλήσεως θανάτου του υποψηφίου θύματος έχει αποδειχθεί με απόλυτη επιτυχία. Δηλαδή σκέφτεται και λέει αυτός ο τάδε πρέπει να πεθάνει τώρα, αποθύσει. Σε τέτοια κατάσταση και ανακάλυψη έχουν φτάσει. Υπάρχουν ειδικά συστήματα που λειτουργούν που έχουν την ικανότητα να προξενούν θεραπεία ή να προκαλούν η αντίποτε ασθένεια. Η ενέργεια αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί από κάποιαν αντίσταση με αποτέλεσμα ή την μετάδοση ασθενείας ή την πρόκληση ακαριαίου θανάτου χωρίς να υπάρχουν εμφανή αίτια. Αυτό το τελευταίο ήταν ο στόχος ο μεγάλος του σχεδίου MK Ultra του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Υπάρχει κατά σειράν επίσης ένα άλλο όπλο τρομακτικό διαστρατιωτική εφαρμογή εις μελλοντικούς πολέμους. Είναι η χρήση τηλεπαθητικής υπνώσεως που χρησιμοποιείται πολύ εις πράκτορας κατά σκόπους. Εν τούτης, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει προσλάβει εις τα στάξεις του 34 μάγους με ικανότητα μέντιουμ, ψυχικούς και παραψυχικούς. Καθαρή ενέργεια του Αντιχρίστου, ολοκάθαρη αυτή. Εδώ βλέπουμε τον Αντίχριστον επικεφαλής. Για να ανοιχνεύουν με την βοήθεια των πονηρών πνευμάτων τα πλοία και τα υποβρύχια της Σοβιετικής Ενώσεως που προσεγγίζουν τα σαχτά της Αμερικής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, έχουμε εις ενέργεια τη μαγεία, την οποία μαγεία σήμερα ο πολλής κόσμος δεν την έχει υπόψη, είτε δεν πιστεύει. Και λέγουν ότι είναι παραμύθια, και λέγουν ότι είναι για τις γριούλες, και λέγουν ότι είναι για τους αγραμμάτους. Αυτή η μαγεία η οποία μαστίζει σήμερα την Ελλάδα μας, η οποία είναι σε μικρό βαθμό έναντι της τεχνολογικής μαγείας, της επιστημονικής μαγείας. Διότι εδώ έχουμε επιστημονική μαγεία πλέον. Δεν έχουμε αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, κεφαλές νεκρών και κόκκαλα νεκρών και χώματα τους νεκρούς. Εδώ έχουμε τεχνολογική επιστημονική μαγεία. Συμπέρασμα. Η κοινή γνώμη
ο αδιάφορος περί την μαγείαν κόσμος έχει άγνοια των τρομερών κινδύνων που κρύβονται πίσω από πρακτικάς εφαρμογάς γνώσεων που αποκτήθηκαν από ερεύνας εις τομείς τόσων επικινδύνους όπως παραδείγματος χάρη ο έλεγχος της ανθρωπίνης συμπεριφοράς. Ο καθένας από εμάς έχει την υποχρέωση να γνωρίζει όλα αυτά που οι μάγοι και τα όργανα του Αντιχρίστου έχουν συμφέρον να τα κρατήσουν μυστικά. Διότι το να είναι κανείς στη θέση να γνωρίζει κάθε κίνηση του Αντιχρίστου και παρόλα αυτά να αποφεύγει την γνώση δημιουργεί αμέσως ευθύνες με τα σεπακολούθους συνεπίας. Ας μην ξεχνούμε ότι η άγνοια από την μία πλευρά και η αδιαφορία από την άλλη πλευρά δημιουργούν την απαισιοδοξία και κερδίζει έδαφος ο Αντίχριστος για να επιβάλλει στο τέλος την παγκόσμια κυριαρχία του κάτω από μια παγκόσμια κυβέρνηση που προετοιμάζει με ειδικά συστήματα ταυτοτήτων και κομπιούτερς η παγκόσμιος μασονία, ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου. Αδερφοί μου, πολλής ο λόγος και ο θόρυβος δια την νέα ταυτότητα και σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαι θάγρυπνοι, διότι πλιστάκι στα συστήματα του Αντιχρίστου είναι αόρατα εις τα μάτια τα δικά μας. Και δεν μπορούμε ευκόλως, αν δεν υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, να ανακαλύψεις τι έχει πάνω η μία ταυτότητα την οποία ετοιμάζουν να δώσουν στον κόσμο. Μετά από αυτά τα ψυχολογικά, παραψυχολογικά συστήματα, πολεμικά μέσα, έχουμε ένα άλλο τρομερό σύστημα το οποίο είναι εις ενέργεια. Αυτό ονομάζεται, φέρει την ονομασία, σεισμικά όπλα φαντασία ή πραγματικότης, δηλαδή μία γεωλογική δύναμη πολέμου. Εργάζονται με σεισμούς εις αυτήν την περίπτωση και θα το δούμε. Μήπως και πολλοί σεισμοί στην ανθρωπότητα γίνονται μέσα από αυτά τα λεγόμενα συστήματα που λέγονται πολεμικά. Γύρω στο 1898 ένας επιστήμονας, ο Νίκολα Τέσλα, δουλεύοντας στο εργαστήριό του εις Νέα Νιόρκη, προκαλούσε συχνά δονήσεις σεισμικά εις τα πλησίον αυτού ευρισκόμενα κτίρια δια της χρησιμοποιήσεως των μηχανημάτων που έκανεν τα πειράματά του. Τα αξιοσημείωτα εκείνα δηλαδή που δυνατόν να ληφθούν υπόψη συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά τα πειράματα δημιούργησαν την έννοια της τηλεγεωδεσίας, δηλαδή μία κατάσταση σεισμών εις την γη. Τι είναι αυτή η ονομασία? Είναι η εμφάνιση μιας νέας επιστήμης που αφορά την μελέτη ισχυρών σημάτων που μπορούν να προκαλέσουν μηχανικές δονήσεις από απόσταση εις οποιονδήποτε σημείο της υδρογείου, εις τα τέσσερα σημεία του κόσμου δηλαδή, εις οποιονδήποτε δηλαδή σημείο της γης. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα, αυτό το φοβερό όπλο σήμερα γίνεται αντικείμενο σοβαράς μελέτης εις τα μυστικά εργαστήρια των δύο υπερδυνάμεων Ανατολής και Δύσεως, Ρωσίας και Αμερικής. Εκείνα τα μηχανήματα, οι μικροί τότε μηχανισμοί του Νίκολα Τέσλα που ανεκάλυψε πριν ένα αιώνα, σήμερα θα φαίνονται ως μικρά παιχνίδια των παιδιών ενώπιον των σημερινών ανακαλύψεων. Ένα παραμένει όμως ακλόνητο. Είναι η κεντρική ιδέα των σεισμικών δονήσεων. Επ' αυτού του σημείου οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εις θέση κατά τας ημέρας του να δημιουργεί τρομακτικούς σεισμούς και καταστροφάς. Είναι ένα δείγμα, αδερφοί μου, το οποίο είναι μέσα στα πόδια μας. Και δεν γνωρίζουμε από λεπτού εις λεπτών τι μπορεί να γίνει όταν ο Αντίχριστος πλέον αφαιθεί ελεύθερος να δράσει στην ανθρωπότητα. Η
Και η τεχνολογία σήμερα στον τομέα των υπερήφων είναι επαρκής για την κατασκευή τελειωτά των μηχανημάτων τεχνητών σεισμών. Η Σοβιετική είναι απείρως προχωρημένη στον τομέα αυτών της υπερηχητικής, εγκαταλείποντας πίσω τα Ηνωμένα Πολιτεία, την Ιαπωνία και την Ινδία που φαίνεται ότι κατέχουν μεν τα ίδια μηχανήματα, μικροτέρας όμως ισχύος και τελειότητος. Οι ειδικές μελέτες στην Σοβιετική Ένωση απέδειξαν με τα ακριβίας ότι η ισχυρή ροή υπερηχητικών κυμάτων μπορεί να κατευθυνθεί προς κάποιο γεωλογικό ρήγμα και να απελευθερώσει έτσι απότομα πολύ από την ενέργεια που βρίσκεται παγιδευμένη εκεί, προκαλώντας ένα πρόωρο σεισμό, μία σεισμική δόνηση πριν της ώρας της. Εκ του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου δημοσιεύθη μία μελέτη που αφορούσε την ηλεκτροστατική σπουδή των σεισμικών δονήσεων. Αναφερόταν η δημοσίευση στα ανώμαλα ηλεκτρικά και οπτικά φαινόμενα γνωστά ως σεισμικά φώτα, που συνοδεύουν συχνά τις δονήσεις, δηλαδή όταν γίνονται οι δονήσεις αυτές φανερώνονται σεισμικά φώτα, δηλαδή υπάρχουν φώτα τα οποία είναι μαζί συγχρόνως με την δόνηση. Το φαινόμενο, τη δήλωση αυτήν συνόδευσε εταίρα επιστημονική δήλωση που έλεγε ότι το φαινόμενο της ηλεκτρονικής αποφόρτισης επάνω στον φλοιόν της γης μπορεί να επιτευχθεί τεχνητός με την βοήθεια μηχανικών μέσων. Από το 1975 φαίνεται να λειτουργεί στο οροπέδιο του Παμύρ της Ρωσίας μία μαγνητοϊδροδυναμική γεννήτρια. Αυτή η γεννήτρια έχει την δυνατότητα με πλήρη ισχύ να ερευνήσει τον φλοιόν της γης, ακούσετε εδώ το τρομακτικό, εις βάθος 30 έως 40 χιλιόμετρα, να περάσει την γη και να ερευνήσει τι έχει μέσα. Ας προσέξουμε μετά από αυτήν την είδηση μία ανάγκη που προκαλεί ερωτήματα και προξενεί τον τρόμο. Δύο ημέρες μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της Ρουμανίας τον Μάρτιο του έτους 1977 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η λειτουργία αυτού του σταθμού του Παμύρ στην εφημερίδα της Ρωσίας Krasnaya Gazeta, που ανήκει στο Υπουργείο Αμήνης της Σοβιετικής Ενώσεως. Η λειτουργία του σταθμού ήρχισε το 1975. Ο σεισμός εγένετο μετά δύο χρόνια, το 1977. Η δημοσίευση ενός θειού του σταθμού δύο ημέρες μετά τον καταστρεπτικό σεισμό. Όλα αυτά πηγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά στις ειδήσεις τα σχολιάζουν με ακρίβεια, αδερφοί μου. Η είδηση δεν δημοσιευθεί εις εφημερίδες με μεγάλη κυκλοφορία ως η Πράβδα ή η Σβέστια ή κάποια άλλη πολιτική εφημερίδα ή σε οποιανδήποτε έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών. Και έρχονται αμέσως τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία ο αρθρογράφος του επιστημονικού περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα θέτει υπό τύπον αγωνίας. Μήπως το Βουκουρέστι της Ρουμανίας τον Μάρτιο του 1977 σοριάστηκε η Σερίπια κάτω από την επίδραση της πρώτης δοκιμής του τρομακτικού αυτού σεισμικού όπλου? Πολλοί ειδικοί επί του θέματος τούτου πρόσεξαν κάτι άλλο σημαντικό εις το σημείο τούτο. Εις το Πεκίνο της Κίνας ένα χρόνο πρώτης σεισμικής καταστροφής του Βουκουρεστίου, το 1976 δηλαδή, έγινε το μεγάλος και φοβερός σεισμός. Πρόσεξαν λοιπόν οι ειδικοί επιστήμονες ότι από το όρος Παμύρ, όπου είναι εγκατεστημένα αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, έως το Πεκίνο,
και από το Παμίρ έως το Βουκουρέστι της Ρουμανίας είναι ακριβώς η ίδια απόσταση. Ας αφήσουμε τώρα τη Σοβιετική Ένωση και ας δούμε την άλλη υπερδύναμη, την Αμερική. Δεκέμβριος του 1977, μία σειρά από μυστηριώδεις εκρήξεις σημειώθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο εις πολλάς περιοχάς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι εκρήξεις δεν μπόρεσαν ποτέ να εξηγηθούν με κανένα συμπατικό τρόπο. Πολλοί ήρχισαν να διαρωτώνται μήπως επρόκειτο διαμυστικά πειράματα νέων όπλων. Ουδέ μία ικανοποιητική απάντηση σε δόθη από όλα τα αρχηγεία του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, εάν αναφερθούμε μόνον δια την Ελλάδα, γνωρίζουμε μόνον μία πραγματικότητα. Οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τι συμβαίνει δίπλα τους και ίσως δεν θα το καταλάβαινε και κανείς αν ακόμη του το εξηγούσε. Αυτή η αδιαφορία υπάρχει εις εμάς όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε ένα είδος όπλου τρομερού το οποίο φαίνεται να κατέχει η Σοβιετική Ένωση και ονομάζεται όπλο Τέσλα. Αυτός που ανεκάλυψε την βάση, την αρχική δηλαδή μορφή του όπλου τούτου, ονομαζόταν Νίκολα Τέσλα. Γεννήθηκε το 1856 στα 9 Ιουλίου στο χωριό Σμίλγιαν της Γιουγκοσλαβίας. Τα όπλα αυτά που φέρουν το όνομά του είναι δυνατόν να επιφέρουν αλλαγές εις των καιρών, από μακρινάς αποστάσεις. Εδώ έχουμε αμέσως ένα μετεωρολογικό πόλεμο από μία βάση με το όνομα Ιντερφερόμετρο Τέσλα. Αφού παράγεται δια του όπλου τούτου, παράγονται δια του όπλου τούτου υψηλές βαρομετρικές πιέσεις εις κάποιαν δεδομένη περιοχή εις στόχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δίνανται οι επιστήμονες οι οποίοι κατέχουν το όπλο τούτο τον Ιούλιο να προκαλούν χιόνια και τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο να προκαλούν ζέστη 40 βαθμούς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη στην οποία κατέχουν στα χέρια τους και μάλιστα λέγει από απείρως μακρινή απόσταση. Και τούτα τα οποία βλέπουμε σήμερα αλλαγές καιρικών συνθήκων, ουδόλως απίθανον αδερφοί μου να είναι τέχνες του Αντιχρίστου, ο οποίος ετοιμάζεται να κυβερνήσει τον κόσμο. Άλλοτε το ίδιο όπλο δημιουργεί χαμηλάς βαρομετρικάς πιέσεις. Αποτέλεσμα, ένας κλιματολογικός πόλεμος που δημοσιεύθη παλαιότερον χωρίς όμως ουδεμία προσοχή. 14 Τρίτου του 1958, στο μέλλον η φυσική θα είναι κύριοι των καιρικών συνθήκων, όπως είμαστε σήμερα εμείς κύριοι των μηχανών ενός εργοστασίου. 5 Τρίτου του 1958, ο άνθρωπος θα ελέγχει τον καιρόν ή θα τον καθορίζει κατά βούληση και θα μπορεί να μεταβάλει το κλίμα της υδρογείου, δηλαδή ολοκλήρου της γης. Ανακοινώσεις αυτές, οι οποίες σε δημοσιεύτησαν. Ποιος εξημώντας γνωρίζει? Κανείς. 22 Πρώτου 1958, ο έλεγχος του καιρού όπλο τρομερό, των πυράβλων τρομερότερο. Ο εχθρός θα πλήττεται με ξηρασία ή με καταιγίδα, διάλυσης δηλαδή των πάγων, κοπή βουνών, δωρεάν ενέργεια. 20 Ιουλίου 1982, σε κρίσιμο σημείο η μάχη μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δια των έλεγχων του καιρού. Οι δύο τώρα έχουν αντεκδικήσει ο ένας με τον άλλο. Δεν θα αναφερθόμενοι σε άλλα περισσότερων βαρισίμαντα, αλλά θα τονίσουμε ότι το ευρύ κοινό έχει άγνοια των εφαρμογών διαφόρων ειδών πολέμου, βασιζόμενων μόνον εις τας επιλεγμένας πληροφορίας που του παρέχουν τα μέσα ενημερώσεως κάθε κράτους. Κάθε άτομο έχει την ηθική υποχρέωση να μάθει περισσότερα δι' αυτά τα όπλα, αν θέλει να έχει συνέστηση του κόσμου μέσα εις τον οποίο ζει.
μέσα εις ένα κόσμο που είναι πολύ πιο περίπλοκος και επικίνδυνος από όσο νομίζει ή έθελε να πιστεύει ο καθένας. Διότι δημιουργούνται σοβαρές και άμεσες ευθύνες όταν η γνώση είναι δυνατή και όμως αποφεύγεται. Με συγχωρείτε. Κάποτε θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τα ευθύνες μας, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιήσει ως όπλα ειδικά του ο Αντίχριστος στο μέλλον εναντίον της ανθρωπότητος. Θα αναφερθούμε δύο λίγων μόνον στον λεγόμενο βιολογικό πόλεμο, που είναι και το πλέον τρομακτικό όπλο από όσα ανεκαλύφθησαν έως σήμερα. Βιολογικός πόλεμος. Στα λεγόμενα βιολογικά όπλα συμπεριλαμβάνονται οι χρήσεις μικροοργανισμών που προκαλούν νοσήματα, όπως είναι τα βακτηρίδια, οι μύκητες, οι διάφοροι ιοί μικροβίων, προκειμένου να υποστηριχθούν στρατιωτικές και παραστρατιωτικές επιχειρήσεις ή και διατρομακτικούς σκοπούς επισήμους ή ανεπισήμους. Τα βιολογικά όπλα είναι ικανά να προξενήσουν ασυλλήπτους καταστροφάς τόσο εις το άμεσον μέλλον όσον και εις το απίστευτα μακρινόν μέλλον, δηλαδή ύστερα από χρόνια. Όπλα όπως οι πύραυλοι κρούς θα μπορούσαν να αυξήσουν τρομακτικά την καταστρεπτικότητα ενός βιολογικού όπλου, αφού έχουν την δυνατότητα να φτάσουν με ακρίβεια εις των προκαθορισμένων στόχων εις απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. Τα λεγόμενα βιολογικά όπλα δίνονται να κατασκευαστούν και από έναν πτυχιούχον φοιτητή. Δια την δημιουργία μιας θανατηφόρου βακτηριογενούς νόσου αρκούν μόνον μία γυάλινη φιάλη, ένα θρεπτικό υλικό και μία καλλιέργεια παθογόνων μικροβίων από κάποιο εργαστήριο. Βιολογικά τοξίνες πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθησαν από τα υπερδυνάμεις εις τοπικούς πολέμους. Πιο απτάς όμως αποδείξεις έχουμε εις τις ημέρες μας από τον πόλεμο της Περσίας κατά του Ιράκ. Αμέτρητα είναι τα θύματα από τη χρησιμοποίηση τοξικών ουσιών γενικότερα. Ο ιός του AIDS είναι ο πιο επικίνδυνος που έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα, διότι επιτίθεται και καταστρέφει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Τι είναι αυτό? Το σύστημα του οργανισμού που προστατεύει τον άνθρωπο και αμήνεται κατά της ασθενείας. Είναι το πλέον τέλειον βιολογικό όπλο εις χείρας του Αντιχρίστου, αδελφοί μου. Και έτσι έως εδώ τελειώνουμε μια επιστημονική σειρά κηρυγμάτων, δύο κηρυγμάτων δηλαδή, τα οποία όμως θα αφήσουμε έως εδώ και αν έχω εις το μέλλον άλλες ανακαλύψεις, υπάρχουν πολλές, αλλά κάτι το οποίο θα είναι οπωσδήποτε επιβεβλημένο να το μάθουμε, θα το αναφέρουμε πάλι στο μέλλον. Τώρα αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ένα πράγμα, ότι βρισκόμεθα προ μιας τεχνολογικής καταστροφής του κόσμου, μιας επιστημονικής λεγόμενης μαγείας του Αντιχρίστου, τα οποίας ανακαλύψεις κατέχουν και έχουν στα χέρια των μάγοι ολκής. Δεν είναι φλιντζανούδες και μέντιουμ και χαρτορίχτες. Είναι μάγοι τους οποίους έχει ο Αντίχριστος ως όργανα του. Ίσως να είναι αυτό το οποίο είπαμε το θηρίον της Αποκαλύψεως, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου, ο οποίος θα συμμαχήσει με τον Αντίχριστο για να επιβάλλει αυτά τα οποία έχει κατά νου όταν του δοθεί η άδεια από τον Θεό. Εμείς, αδερφοί μου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα σωθούμε οπωσδήποτε όταν είμαστε κοντά στον Θεό. Και δεν πρέπει να αποχωριστούμε από τον Χριστό μας, ούτε από την Εκκλησία του Χριστού μας, ούτε από τα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού μας, αλλά να ζούμε μίαν ζωή χριστιανική.
και βλέπετε ότι και εντός της Ελλάδος έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Το αναφέρω όμως, ένας εκ των βουλευτών τους οποίους έχει ο ελληνικός λαός και κάθεται στα έδρανα της Βουλής, δεν ξέρω μεν από πού εκκινήθηκε, ποιος τον εκκίνησε, ποιος εμπήκε στο μυαλό του και είπε πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να επέμβει, διότι λέγει ο ελληνικός λαός απειλείται. Από πού απειλείται? Δια της μεταδόσεως, λέγει, της Θείας Κοινωνίας, διότι μέσα στο ποτήρι της Θείας Κοινωνίας θα μπουν όλα τα μικρόβια του AIDS και θα μεταδοθούν στον κόσμο και τότε αλίμονο και τρισαλίμονο θα χαθούν και πρέπει οπωσδήποτε. Αυτός πηγαίνει σήμερα, ψάχνει το ψυχολογικό μέρος του κόσμου, αντιδρά ο κόσμος, κάνει επαναστάσεις, φωνάζει, διαμαρτύρεται, σταματάει. Ύστερα από λίγο καιρό το ξαναβάζει. Ξαναβάζει ένα άλλο και ούτω καθεξής, έως ότου να έρθει στο σημείο ο κόσμος να κοιμάται και εκείνος να επιτύχει να βγει στην αρχή να κυβερνήσει τον κόσμο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην πέσετε εις πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο ή δε σάρξ ασθενής. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα πάμε πίσω από τον Αντίχριστον, αλλά δεν γνωρίζω όταν έρθει η πράξη πόσοι θα μείνουν πίσω από τον Αντίχριστο. Τώρα λέμε, επειδή είναι όλα όμορφα, δεν θα πάμε πίσω από τον Αντίχριστο. Εάν έρθει όμως και εφαρμόσει τους θανάτους, εφαρμόσει τα μαρτύρια, εφαρμόσει την πείνα, εφαρμόσει το χρήμα, εφαρμόσει τα μέσα τα κυκλοφοριακά, δηλαδή που κυκλοφορεί ο άνθρωπος, τότε θα δούμε πόσοι δεν θα πάνε πίσω του και πόσοι θα πάνε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός, όσοι βρισκόμεθα εδώ και όσοι θα ακούσουν το κήρυγμα, να είναι έτοιμοι να αντισταθούν στις μεθοδίες του διαβόλου και να είναι πάντα κοντά στον Θεό, για να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να λάβουμε το στέφανο της ζωής. Αμήν.